Μέτωπο της πυρκαγιάς θα συναντήσουμε ξανά τον Νίκο Γιαπρακά, κυρίες και κύριοι, στο ξυλόκαστρο αυτό, το μέτωπο των 10 χιλιόμετρων. Να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, έχει ξημερώσει, να δούμε αν έχουμε τα ενέργεια μέσα να πραγματοποιούν πτήσεις ρήψης. Και στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται, βλέπετε τη φωτογραφία του αντιδήμαρχος ξυλοκάστρου, κύριος Αποστολόπουλος. Να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ το δικό σου, Νίκο, και να πάμε στον αντιδήμαρχο να δούμε και τη δική του την εικόνα. Καλημέρα και πάλι εδώ από την περιοχή όπου η πυρκαγιά μένεται στην Κορινθία, πάνω από το Ξυλόκαστρο και το Δερβαίνη. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα ενάαερια μέσα. Βλέπω τρία καναντέρ τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Κορινθιακό κόλπο και επιχειρούν, ετοιμάζονται να επιχειρήσουν για το μέτωπο εδώ που βλέπετε στη φωτιά. Είναι το μέτωπο το οποίο υπάρχει στην περιοχή Πύργος, όπου έχει εκδοθεί 112 για τη συγκεκριμένη περιοχή τα ξημερώματα. Δεν επιτρέπουν οι δυνάμεις της αστυνομίας σε κάποιον να πλησιάσει στο σημείο. Έχουν κοπεί όλοι οι δρόμοι, μόνο πυροσβεστικά κινούνται, δεδομένου ότι είναι στενοί δρόμοι και πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτό το οποίο λένε οι πληροφορίες μας είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα άλλο σοβαρό, το πιο σοβαρό μέτωπο, μάλλον εκτός από αυτό το σημείο εδώ, βρίσκεται στην περιοχή Κορφιώτισσα αλλά και στην περιοχή Βρυσούλες, όπου και εκεί δίνουν μάχη οι ενέργειες δυνάμεις. Τώρα από εκεί και πέρα, να σας πω, σε σχέση με τις δύο αποθρακωμένες ορούς που βρέθηκαν, αυτό το οποίο λένε οι πληροφορίες είναι ότι πρόκειται για τους δύο ανθρώπους κατά πάσα πιθανότητα που αγνοούνται από τις 9 το βράδυ χθες, από τις 9.30 το βράδυ χθες, όταν προσπάθησαν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με την φωτιά, η οποία μένεται από τις 11 η ώρα χθες το πρωί στην περιοχή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει γίνει η αναγνώρισή τους και περιμένουμε βέβαια την επίσημη ανακοίνωση πλέον από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας για την ταυτοποίησή τους. Ήταν ο Νίκος Γιαπρακάς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή βλέπετε από κάτω το όνομα, ο κύριος Αποστολόπουλος, Σπυρίδων Αποστολόπουλος, είναι αντιδήμαρχος του Ξυλοκάστρου. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα σας. Δύσκολη μέρα. Δυστυχώς δύο άνθρωποι φαίνεται. Πολύ δύσκολη μέρα. Η χθεσινή και ακόμα είναι βέβαια σε ύφεση πολύ ακραίο καιρικό φαινόμενο του ανέμου που είχαμε χθες, το οποίο επέκτηνε άμεσα μία φωτιά που προκλήθηκε μέσω ενός δασικού συμπλέγματος σε πολύ απόκρινη και δύσβατη απρόσιτη περιοχή, και ήταν η αφορμή ώστε να εκδηλωθεί μια πολύ πολύ μεγάλη φωτιά, την οποία είχαμε δυστυχώς 25 χρόνια σχεδόν να δούμε στην περιοχή μας και η οποία έχει καταρχήν αφαιρέσει τη ζωή δύο συμπολιτών μας. Κύριε Αποστολόπουλε, είχατε ενημέρωση για αυτήν την για τις καιρικές συνθήκες? Μας ακούτε, κύριε Αποστολόπουλε? Ναι, σας ακούω. Όταν λέτε ενημέρωση, εννοείται ότι είχαμε πρόγνωση. Φυσικά και είχαμε πρόγνωση, και τα μέσα που διαθέτουμε σαν Δήμος και σαν πυροσβεστική ήταν όλα σε ετοιμότητα. Απλά θα ξαναπώ ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα δύσβατο, απόκριμο θα έλεγα, σημείο, σε πυκνό δάσος. Και οι καιρικές συνθήκες, θα δεις, τα αεροπλάνα, τα καναντέρ δεν μπορούσαν να πάρουν νερό από την περιοχή του Κορινθιακού λόγω πολύ ισχυρών ανέμων και του μεγάλου ύψους του κύματος, και επιχειρούσαν μόνο πολύ επιλεκτικά τα ελικόπτερα. Δυστυχώς η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία σε μια πολύ δασωμένη και απόκριμη περιοχή, στην οποία δεν υπήρχε και πρόσβαση. Και επεκτάθηκε μετά με την περαιτέρω ενίσχυση του ανέμου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια.